Παρόλο που είμαστε κοντά στον καταράκτη, δυστυχώς το νερό δεν πίνεται. Θα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του Ματ Τράκερ. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Μα ονειρεύομαι. Δεν είναι δυνατόν. Οι καταράκτες του Άγγελου σταμάτησαν να τρέχουν. Πρέπει να το πω αμέσως στο Ματ. Θα του δώσει ένα σωρό ιδέες. Σκέφτομαι την Μπόμπο ότι είμαστε εδώ από το πρωί και δεν έχουμε πιάσει κανένα ψάρι πάνω να σκάβω. Αου! Αυτά τα μυρμήγια τα κόκκινα με έχουν τρελάνει. Αου! Τι φαγουρά είναι αυτή. Αχ, όλο και πληθαίνω. Βοήθεια! Βοήθεια την Μπόμπο! Κάνε κάτι να φύγουν τα καταραμένα. Αι, 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 αι! Α, μα τι κάνεις εκεί πέρα την Μπόμπο, κουνήσου λιγάκι. Κάνε κάτι επιτέλους. Αου! Επειδή σου είπα ότι έχω φαγούρα, έπρεπε να μου ρίξεις όλο τον κουβά με το νερό, την Μπόμπε πάνω μου! Βέβαια, νόμιζα ότι έτσι θα ρεμίσεις λιγάκι. Πάντως δεν άρεσε τα μυρμήγκια. Ε, Σκοτ, κοίτα, το νερό φεύγει από το ποτάμι! Αν όλα πάνε καλά, σε λίγο καιρό θα υπάρχει άφθονο πόσιμο νερό για όλο τον κόσμο. Αυτό χάρη στο σχέδιό σου για τον καθαρισμό του ποταμού Τσουρούν, που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στη Βενεζουέλα και καλύτερη υγεία. Ματ, Ντάστι! Τι έπαθε, Σαμ? Κάνεις σαν να έχεις δει φάντασμα. Αυτό που έγινε είναι απίστευτο. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Οι καταράκτες του Άγγελου σταμάτησαν να πέφτουν ξαφνικά. Για σιγά, για σιγά. Θες να μας κάνεις να πιστέψουμε δηλαδή ότι οι καταράκτες που πέφτουν από χίλια μέτρα μείναν στον αέρα? Αυτό ακριβώς. 10 χρόνια μελετάω το περιβάλλον, αλλά τέτοιο φαινόμενο δεν έχω ξαναδεί. Μπαμπά, μπαμπά! Το ποτάμι έχει σχεδόν στερέψει. Η στάθμη κατέβηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ότι Μπομπ και εγώ δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας. Θες να μας πεις δηλαδή ότι το νερό στέρεψε επειδή σταμάτησαν να πέφτουν οι καταράκτες? Σαν λίγο παρατραβηγμένο, έτσι. Θέλω να το δω με τα μάτια μου. Τι μπορεί να εμποδίζει το νερό του καταράκτη να τρέχει? Λόγω της ζέστης το νερό εξατμίζεται, άρα η στάθμη είναι φυσιολογική. Τελικά, Σκοτ, νομίζω πως μας δουλεύεις λιγάκι. Μα μπαμπά, αφού σου λέω το είδαμε με τον Τιμπόμπ, αφού το είδε και ο Σαμ. Γι' αυτό και εγώ με τον Ντάστι θα κάνουμε μια μικρή βόλτα εδώ στους λόφους. Περίμενε με εδώ με τον Τιμπόμπ. Λες, όσο περιμένουμε τον μπαμπά, δεν ψάχνουμε να βρούμε τίποτα λιχουδιές. Ωραία ιδέα. Να βρούμε σκουλικάκια που μιλάνε ισπανικά. Θα κάνουμε πολύ καλή παρέα με τα νοτιοαμερικάνικα ψάρια. Έλα, για να δούμε τι μπορεί να γίνεται πίσω από τον καταράκτη. Εκ πρώτης όψεως δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να το σταματήσει. Ίσως ανακαλύψουμε κάτι μέσα στη σπηλιά. Ντάστι, έλα να δεις. Αυτή η βράχη είναι καμένη από ακτίνες λέιζερ. Άρα λοιπόν το νερό δεν στέρεψε έτσι στα ξαφνικά. Σίγουρα όχι. Χωρίς άλλο θα εξατμίστηκε από τις ακτίνες λέιζερ. Κάτι μου μυρίζει πολύ άσχημα σε αυτή την ιστορία. Ξέρεις ποιον υποπτεύομαι? Το Μάικερ.
Αναρωτιέμαι τι μαγειρεύει το κάθαρμα αυτή τη φορά. Δεν ξέρω. Υπάρχει όμως ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας βοηθήσει. Ο Ζουάτα. Μένει στο ναό των Παπαγάλων. Οπό! Ούτε στο ζωολογικό κήπο δεν έχω ξαναδεί τόσους παπαγάλους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που δεν τους φροντίζω εγώ. Θα κοστίζει μια περιουσία για να συντηρούνται όλα αυτά τα πουλιά. Ντάστη, πολύ το σκέφτεσαι το χρήμα. Μα, Κράκερ, ο φίλε μου, ο ήλιος έχει ανατείλει και έχει δύσει πολλές φορές τον ουρανό χωρίς να έχω τη χαρά να σε δω. Ζουάτα, πολύ χαίρομαι που ξαναβλέπω το φιλικό σου πρόσωπο. Έτσι αισθάνομαι κι εγώ, Ματ. Πες μου, τι μπορώ να κάνω για σένα. Έχω λόγους να πιστεύω ότι εδώ κοντά υπάρχει κάποιο αντικείμενο μεγάλης αξίας. Πολλοί από τους θρύλους μας μιλάνε για κάποιο τεράστιο άγαλμα που έχει το όνομα η Κόκκινη Αυτοκράτηρα. Σύμφωνα λοιπόν με τους θρύλους, το άγαλμα βρίσκεται εδώ και χιλιάδες χρόνια κρυμμένο πίσω από την πηγή του Αγγέλου. Από τότε δεν ξαναβρέθηκαν τα ίχνη του. Αν οι θρύλοι λένε αλήθεια, αυτό το άγαλμα θα κοστίσει μια περιουσία, έτσι, την Μπομ. Σίγουρα, θα μπορούσαμε να αγοράσουμε με αυτό ένα σωρό λιχουδιές. Μα υπάρχει αυτή η κόκκινη αυτοκράτηρα. Λίγο τραβηγμένο, δεν βρίσκεις. Αν είναι εδώ ο Μάιχεμ, σίγουρα δεν έχει έρθει για το τίποτα. Φοβάμαι μάλιστα μήπως την έχει βρει κιόλας. Να επικοινωνήσουμε με την ομάδα. Ψάξε στο αρχείο και διάλεξε τους κατάλληλους πράκτορες για αυτή την αποστολή. Διαλογή πρακτόρων, Calhoun Burns, ειδικός, μηχανικός, άσος στο τιμόνι, κώδικος, κοράκι. Dusty Hayes, επίσης κατάλληλος. Διαλογή εγκρίνεται. Σχηματισμός θωρακισμένης μονάδας κρούσεως. Θα συναντήσουμε τον Καλχούν μόλις φτάσει. Κοιτάξτε, το νερό ξανατρέχει. Ο Μάιχεμ. Ντάστη, πάμε στο στρατόπεδο για να πάρεις και τη μηχανή σου. Φύγαμε. Πολύ θα ήθελα να είμαι κι εγώ κοντά. Τι λες, την Μπομ? Όχι, Σκοτ. Ξέρω ότι θα μου ζητήσεις και η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν γίνομαι μηχανάκι για να σε πάω στους καταράκτες του Άγγελου. Αυτό ποτέ. Ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, έτσι. Αυτό που ξέρω είναι ότι σε πεισματάρει σαν μουλάρι. Οκ, Ντάστη, πάμε να δούμε επιτέλους τι γίνεται πίσω από τους καταράκτες. Σύμφωνοι μας, πάμε. Ετοιμάζομαι για ένα ωραίο πλονζόν. Είχες δίκιο, Ματ. Ο Μάιχεμ έχει κάνει ολόκληρη εγκατάσταση από λέιζερ για να εξατμίσει τα νερά. Ναι, και τώρα ας πιάσουμε θέση στο πρώτο θεωρείο. Ραξ, αρχίζουμε το πρόγραμμα. Ακούνε σου λιγάκι. Ντάστη, απομακρύνσου γρήγορα! Ντάστη, φυλάξου! Οι καταράκτες είναι πολύ κοντά! Ντάστη, μ' ακούς!
Αυτή τη φορά γλίτωσα παρατρίχα. Δεν έχω ξανακάνει τέτοιο μπάνιο στη ζωή μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Να πάρει, μας ξέφυγε μαζί με τη μυστήρια αυτοκράτηρα. Αχ, το χάσαμε το θέαμα. Οι καταράκτες ξανάγιναν όπως ήταν πρώτα. Θα σκάσω από το κακό μου. Δεν μας μένει παρά να γυρίσουμε από τον πιο σύντομο δρόμο. Ω, πες μου, θυμάσαι από ποιο δρόμο ήρθαμε? Στάσου να σκεφτώ, νομίζω δεξιά, όχι αριστερά, όχι... Μα τι Μπόμπι, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο ναό. Α, ξέρεις καλά, καλύτερο δρόμο, πες τον. Άμα πια. Τι όμορφος μυρμικοφάγος. Την Μπόμπ πολύ θα ήθελα να τον έχω δικό μου. Δεν θα ήθελα να είμαι κοντά του, τα φτερνίζεται με τη μύτη που έχει. Μα με τη μύτη του βρίσκει την τροφή του. Την Μπόμπ, λέω να τον ακολουθήσουμε. Ίσως μας πάει στη φωλιά του, εκεί που ψαρεύαμε το πρωί. Ναι, και από εκεί θα ξαναβρούμε τον δρόμο που πάει στο ναό με τους παπαγάλους. Έλα, μωρέ, κουνήσου λιγάκι. Μα την πίστη μου κάνεις πιο σιγά για τη γιαγιά μου. Εντάξει, εντάξει, μα είχε, μην ευριάζεις, θα τελειώσω στην ώρα μου. Κοίτα να το σκεπάσεις καλά. Δεν έχω καμιά όρεξη να ανακαλύψουν την αυτοκράτηρα καθώς θα την κατεβάζουν στο ποτάμι. Και τώρα γρήγορα, όπου να είναι θα φτάσει και ο Ράξης με την ωραία κυρία που θα μας γεμίσει λεφτά. Ο Θεέ μου, τι βάρος. Αν δεν ήσουν χαζός, θα σκεφτόσουν να χρησιμοποιήσεις τη μάσκα. Ω, μα είναι καταπληκτική ιδέα. Πώς δεν το είχα σκεφτεί αυτό εγώ? Δεν το σκέφτηκες γιατί δεν έχεις κουκούτσι μυαλό. Μάσκα, πυρ! Το άγαλμα από το ποτάμι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί να μην το πάρει με το αεροπλάνο? Γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ. Πρέπει να ψάξουμε πολύ προσεκτικά. Η κόκκινη αυτοκράτηρα δεν θα είναι καθόλου μακριά. Ναι, ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα τη συναντήσουμε γρήγορα. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι, πάντως εγώ δεν νομίζω ότι πάμε σωστά. Μπορώ μάλιστα να πω ότι έχουμε χαθεί. Έτσι νομίζω ότι, Μπομπ, δεν ήθελα να σου το πω για να μην αναστατώσω τα κυκλώματά σου. Σσσ, δεν ακούς τίποτα πίσω από τους δάνους, εκεί. Άντε να το δίνουμε γρήγορα πριν προλάβουν οι μάσκες να χώσουν τιμή τους στις δουλειές μας. Ράξ, άρχισες πάρα πολύ να έρθεις. Έκανα οικονομία στα καύσιμα. Ο Μάιχεμ! Και ετοιμάζονται να βάλουν την αυτοκράτηρα στη βάρκα. Μα είσαι τελείως ηλίθιος. Όταν πουλήσουμε την κόκκινη κυρία, θα μπορείς να πληρώσεις μια δεξαμενή πετρέλαιο, αν θες. Μεγάλη υπόθεση, αφεντικό, που πουλήσες το άγαλμα σε αυτόν τον σπουδαίο αντικέρ. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να τους σταματήσουμε την Μπομπ. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε την κόκκινη αυτοκράτηρα. Σωστά, αλλά σε προειδοποιώ ότι δεν έχω φέρει τα κατάλληλα εξαρτήματα. Μπορεί και να μην χρειαστούν τα εξαρτήματά σου. Λίγα μυρμήγκια θα κάνουν τη δουλειά. Σταματήσουν τον Μάιχεμ. Ακριβώς. Λοιπόν, εσύ θα πλησιάσεις λίγο και θα δώσεις μια κλωτσιά σε μερικές φωλιές. Ναι, αλλά αυτά τα μυρμήγκια δαγκώνουν χειρότερα και από πειρασμένο λύκο. Δεν μπορούν να σε πειράξουν, χαζέ. Είσαι από μέταλλο. Τι να αναγκώσουν από σένα, ε. Άντε, κουνήσου. Εγώ θα καλυφθώ. Σ' αρέσω, ε. Μήπως μοιάζω με μεγάλο μυρμήγκι. Φίνα, είδε για φωτογραφία. Έστηκα να παντού, δεν πρέπει να γλιστρήσει. Μην ανησυχείτε, μπορείτε να μου έχετε εμπιστοσύνη, ούτε κι εγώ θέλω να πάθει τίποτα.
Σταμάτα, ράτσι, μη μου σπάσα άλλο τα νευρά. Παπαπα, μπήκανε μυρμήγκια στο παντελόνι μου. Με πεθαίνουνε. Κάνεις σαν να σου βάλανε νεύτη. Μπράβο, Βιλαράκο, είσαι αχτύπητος. Αυτό είναι απίστευτο. Κοντεύουμε να πετύχουμε το κόλπο του αιώνα και στις χτυπιές με τα μερμήγκια. Έτσι μου έρχεται να σας... Πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Άγριος χορός μες στη μέση του δάσους. Πώς πονάω, πού πονάω. Κάτι βλέπω, νομίζω πως κοντεύουμε, Ντάστη. Σε κανένα χιλιόμετρο θα πρέπει να συναντήσουμε το Μάιχε με το άγαλμα. Ζητώ, κερδίσαμε την Μπομπ. Τους καθυστερήσαμε αρκετά και έτσι θα τους προλάβει σίγουρα ο μπαμπάς. Ου, να σου πω την αλήθεια, έχεις πολύ βαρύ χέρι. Τα μυρμήγκια μου έχουν ανάψει τα αίματα. Ένα σαματάς είναι ό,τι χρειάζεται. Άρπατε. Δεν ξέρεις όμως ότι στο σχολείο έπαιζα μπάσκετ και η σπεσιαλιτέ μου ήταν τα καλάφια. Πώς σου φάνηκε? Μάλλον δεν θα τη βρούμε ποτέ πια. Ώσπου να περάσει η επίδραση της μάσκας, ο Θεός ξέρει που θα έχει φτάσει ο παπαγάλος μέσα στη ζούγκλα. Ποιος ξέρει, ίσως και να είναι γραπτό να μείνει για πάντα ένας θρύλος. Μήπως με ευχαριστεί που τον βοήθησα να εξασφαλίσει το φαγητό του. Σίγουρα. Όπως σε γλύφει όμως, παίρνει και λίγο σίδερο που κάνει καλό στην ανάπτυξή του. Έτσι λέει ο γιατρός. Είμαι βέβαιος ότι εδώ μέσα είναι γεμάτο φαντάσματα.
Σου έχω πει 100 φορές ότι δεν υπάρχουν φαντάσματα. Είναι απλά ένα ακατοίκητο σπίτι. Για πες μου, εσύ δεν έλεγες ότι δεν υπάρχουν φαντάσματα? Έτσι είναι, εκτός βέβαια από ένα είδος με 4 πόδια και μακριά ουρά.